Το μεγάλο Σάββατο, οι καμπάνιε των Εκκλησιών χτυπούν χαρμόσυνα στέλνοντα το μήνυμα τη ανάσταση του Χριστού. Οι Χριστιανοί συνηθίζουν να στολίζουν την Εκκλησία με δάφνες που αποκτούν αποτρεπτικέ ιδιότητε μετά το Αγίασμα. Αρχίζει να μαλακώνει κάπω η ενέργεια τη Εκκλησία για να καταπραίνει τη λύπη των ανθρώπων και ξεκινάει το Σάββατο με μια μικρή λειτουργία και ένα στόλισμα της Εκκλησίας ιδιαίτερο μέσα και έξω με δάφνης. Ο ίδιος ο ιερέας έχει επάνω σε ένα δίσκο αρκετά φύλλα δάφνης και όταν τελειώσει η μικρή λειτουργία σκορπάει τα φύλλα της δάφνης σε ολόκληρη την Εκκλησία σε ολόκληρο το Ναό και οι παρευρισκόμενοι προσπαθούν να πιάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα φύλλα δάφνης διότι νομίζουν είναι αγιασμένα και θα μεταφέρουν ε, θετικές ιδιότητες, ευεργετικές ιδιότητες στους ανθρώπους στα σπίρια τους, στην υγεία τους, στην καρποφορία τους την ίδια ώρα οι νοικοκυρέ σπάνε ένα τσουκάλι ή ένα αγγείο για να χαρεί ο Χριστό και να αποπέμψουν τον οβριό, δηλαδή το κακό. Κατά τι 10.30 αρχίζει να χτυπάει η καμπάνα τη Εκκλησία, όχι όπω μέχρι τώρα πένθυμα, αλλά χαρούμενα να ετοιμάσει ψυχικά τον κόσμο να δεχθεί την Ανάσταση που θα ακολουθήσει το βράδυ. Τη στιγμή αυτή σε πολλά μέρη με πιο σημαντικό την Κέρκυρα οι γυναίκες από τα μπαλκόνια των σπιτιών ρίχνουν στους δρόμους κανάτες και διάφορα άλλα πύληνα αντικείμενα ε, από τη χαρά τους που θα αναστεθεί ο Χριστός και από το διώξιμο του οβριού του Ιούδα δηλαδή εννοούν γι' αυτό ρίχνουν και σπάζουν πάρα πολλά τέτοια ε, αντικείμενα τα οποία να μην είναι και με, μεγάλες αξίες. Οι νοικοκύρια το Μεγάλο Σάββατο ζυμώνουν τη λαμπλοκουλούρα και ο νοικοκύρη φάζει το αρνί με το αίμα του οποίου σταυρώνουν την πόρτα του σπιτιού και το μέτωπο των παιδιών για να μην τα πιάνει ο πυρετός. Στα σπίτια γίνονται οι ετοιμασίες για την μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης. Οι γυναίκες Καταγίνονται με την καθαριότητα και με την ετοιμασία τη κουλούρα, εάν δεν την είχαν ετοιμάσει από τη μεγάλη Πέμπτη. Ετοιμάζουν τη λάμπρο κουλούρα, την πασχαλινή κουλούρα, το πασχαλινό ψωμί, με σταυρό, με τοποθέτηση αυγών, με τοποθέτηση πάρα πολλών άλλων ειδών ξηρών ε, καρπών και λοιπά για στόλισμα της κουλούρας αυτής ο οικοδεσπότης ετοιμάζεται να σφάξει το λαμπριάτικο ε, αρνί είναι το καλύτερο διαλεγμένο προτιμάει χρώμα άσπρο και γίνεται με τελειτουργικό τρόπο πριν το σφάξει, κάνει το σταυρό με το μαχαίρι στο λιμό του αρνιού. Με το αίμα του αρνιού, κάνει σταυρό στην εξόπορτα για να διώχνει τα κακά πνεύματα και αλήθει τα μάγουλα και το μέτωπο των μικρών παιδιών για να μην τα πιάνει πυρετό μετά το ψήσιμο την άλλη ημέρα με, που είναι πατροπαράδο ε, πατροπαράδοτο έθιμο στο χώρο της Ελλάδας ο Βηλίας ο λιγόμενος και ετοιμάζονται τα γλυκά, το τραπέζι, καθαριότητα και ένα ε, σωρό άλλες Επίσης, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου πριν την Ανάσταση, οι νοικοκυρές στα χωριά σηκώνουν τις κλώσσες από τα αυγά και τις ξαναβάζουν μετά την Ανάσταση. Ε, να χτυπάει χαρμόσυνα η καμπάνα και να καλεί τους χριστιανούς να προσέλθουν για να γιορτάσουν όλοι μαζί την Ανάσταση του Χριστού. Παλιότερα στα χωριά ε, περίμεναν μέχρι να έρθει και η τελευταία οικογένεια. Έβγαινε ο στην ωραία πύλη και έλεγε... Ήρθαν οι όλοι, λείπει κανεί. Γιατί λείπει, και αν λείπει δικαιολογημένα, δεν ανησυχούσε. Αν έλειπε, περιμέναν μέχρι να έρθουν όλοι οι άνθρωποι και στη συνέχεια έσβαινε το φω, έφερνε το άγιο φω από την ακίμητη καντήλα τη Αγία ε, Τράπεζα. Έπαιρναν όλοι φω και άναβαν τι οριότατε πολύχρωμε ή άσπρε λαμπάδε. Βγαίνανε στο προάβλιο της Εκκλησίας και εκεί γινόταν η Ανάσταση. Ακολουθούσε εδώ ένας θα έλεγα θορυβώδης πόλεμος από το σκάσιμο διαφόρων πραγμάτων που όλα αυτά ο θόρυβος αυτός σήμαινε χαρά και έφη διότι πληροφορήθηκαν ότι ο Χριστός αναστήθηκε βαριλότα, φουτουχησίες και πολλά άλλα πράγματα. Την ίδια στιγμή γινόταν ο ασπασμός ή του φιλί της αγάπης. Ο ένας ευχόταν στον αλλο χρόνια πολλά, το Χριστός Ανέστη χρόνια πολλά με υγεία κλπ. και φιλούσε τον άλλον. Γινόταν η συμφιλίωση όλων των ατόμων που είχαν κάποιες διαφορές την προηγούμενη χρονιά. Και αφού τελείωνε η τελετή με αναμένα τα κεριά από το Άγιο Φως ξεκινούσαν για τα σπίτια. Την ίδια στιγμή που γινόταν η Ανάσταση ένας άνθρωπος της Εκκλησίας ανέμπαινε στο καμπαναριό και άναβε ε, ε, στέγη για να φανεί να, για όλο το χωριό. Ήταν ένα έθιμο με το οποίο επιδίωκαν να μην πέσει χαλάζι στην περιοχή του χωριού σε όσα κτήματα έβλεπαν το φως αυτό να μην πέσει, χαλάζει και καταστραφεί. Στους λόφους δε, τριγύρω, μερικοί νέοι μόλις έπαιρναν το Άγιο φως πήγαιναν και έβαζαν φως, φωτιά στα ξύλα σε σωρό μεγάλων και έτσι ε, φυνόταν η φωτιά από μεγαλύτερη απόσταση για να προστατευτούν τα Σπαρτά από την χαλαζόπτωση.